Διάβλος 92,4 το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και μετά την Έλληνα Παπαρίζου συνεχίζουμε με Αναστάσιο Ράμο εδώ στο Παραλία Φαναρίο. Αναστάσιο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά, τι κάνετε? Καλά είμαστε, ελπίζουμε να έχεις καλό ταξίδι. Ήταν ωραίο το ταξίδι, ήταν ωραίο, πέρασε γρήγορα, κοιμηθήκαμε. Ο δικός νομίζω ήρθες, παρακολούθησα στο story σου. Ο δικός ήρθαμε. Έχεις ξανάρθει στην πόλη μας εδώ? Όχι, και είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω ξανάρθει. Και Κομωτινή πρέπει να έρθεις πιο μέσα. Εδώ τώρα είμαστε εντάξει, εξωτερικά είμαστε στο Φανάρι, άλλη περιοχή. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι ωραίος ο χώρος. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος. Έχει στηθεί πολύ ωραία όλο το event εδώ πέρα. Φύση, θάλασσα. Έτσι. Πολύ σου αρέσει, ωραία. Είσαι νομίζω. Όχι, είμαι της φύσης. Είσαι της φύσης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο μουσικά και να μας πεις εσύ, να πάμε πίσω στην παιδική σου ηλικία, από πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική και το τραγούδι? Ασχολούμαι με το τραγούδι από την ηλικία των 15-16 χρονών. Από σχολικές μπάντες, από το σχολείο ξεκίνησε η φάση. Έχω παίξει 3 φορές στο School Wave, σε ένα φεστιβάλ με μαθητικά συγκροτήματα. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Μετά έγραφα γενικά τραγούδια μόνος μου, μπήκα στην Panic Records και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι. Είμαι 2 χρόνια επαγγελματικά στο χώρο. Δεν είμαι πολύ. Ωραία. Υπάρχει κάποιος στο γενικό περιβάλλον που ασχολείται με τη μουσική και σε παρακίνησε ή? Όχι. Μόνος μου. Είχα το μικρόβιο μόνος μου. Ο ένας φίλος του πατέρα μου έπαιζε κιθάρα, και ίσως από εκεί είχα κάποιο ερέθισμα. Με τις μπάντες πόσο καιρό τραγουδούσατε? 4 χρόνια. 4 χρόνια, 5, ναι, 4-5 χρόνια, γιατί είχα 2 μπάντες, άλλαξα 2 μπάντες. Πρώτη κράτησε 3 και η δεύτερη κράτησε 2, γύρω στα 5 χρόνια βασικά. Από τα 15 δηλαδή μέχρι να... Μέχρι τα 19-20, ναι. Δεν θέλεις να μας παρουσιάσεις έτσι κάποια χαρακτηριστικά του Αναστάση, έτσι με λίγα λόγια, τι χαρακτήρες είσαι για τον κόσμο που υποθετικά δεν σε γνωρίζει, τώρα σε μαθαίνει? Ναι. Πώς είναι ο Αναστάσης σαν άνθρωπος? Χαρούμενος, ήρεμος, οξύθυμος. Οξύθυμος. Είμαι οξύθυμος. Τα συνδυάζεις, ναι. Όλα δηλαδή. Όλα τα συνδυάζω, ναι. Ναι. Τι σε κάνει οξύθυμο περισσότερο, με τι νευριάζεις? Να μην γίνεται αυτό που θέλω. Μήπως είσαι και λίγο εγωιστής? Είμαι και πολύ εγωιστής. Τα πάντα είμαι, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πάνω, για πάμε να συνεχίσουμε. Κακό είναι ότι δεν γίνεται πάντα αυτό που θέλουμε. Φαντάζομαι πόσες φορές νευριάζω. Ο περισσότερος κόσμος, όπως και εμείς, σε γνωρίσαμε από την νίκη σου στο Jamming Fist της Κοσμοτέ. Ναι. Με το τραγούδι σου Όλα τα Μυστικά. Ναι. Ωραία. Πώς αποφάσισες να πάρεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Με προτείνανε οι Playmen, ο Παύλος, ο Μανώλης και ο Λευτέρης. Ναι. Έπρεπε να προτείνουν κάποιους καλλιτέχνες μέσα από την Panic στο Jumping Fist. Με προτείνανε εμένα και κέρδισα. Γνωριζόσασταν τους Playmen από πριν ή απλά σ' άκουσαν και πίστευαν ότι... Ήμασταν στην ίδια εταιρεία και με είχαν ακούσει, τότε γνωρίστηκα με τους Playmen εκείνη την περίοδο. Ότι μπορείς να κερδίσεις, Ναι, και πλέον συνεργάζομαι με τον Παύλο. Ναι. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα, την Arcade, η οποία είναι από μένα, τον Παύλο, τον Μανώλη, τον Γαβρίλη Γαβριλίδη, τον Γκάμπριελ και τον Τιβένο, και που γράφουμε τραγούδια που γράψαμε με τις Νακλέο, γράψαμε τα δικά μου τα καλά παιδιά και γράφουμε και τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Πλέον συνεργαζόμαστε. Μετά την νίκη σου στο Jumping Fist, ναι, τι ακολούθησε? Πότε ήταν αυτό, δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να πέρασαν. 12. Ναι. Έβγαλα κι άλλο τραγούδι. Όχι. Ναι, έβγαλα το άνω κάτω. Πώς ξεκίνησε? Ναι, έβγαλα το άνω κάτω. Εγώ ήμουν ήδη στην Panic Records. Δηλαδή στο διαγωνισμό μπήκα και ήμουν ήδη σε συμβόλαιο. Ναι. Έβγαλα το άνω κάτω. Μετά έβγαλα το Αν με δεις να κλαίω μαζί με την Έλενα. Και τώρα τα καλά παιδιά. Πριν πάμε στο Με δεις να κλαίω, έβγαλες και άλλο ένα τραγούδι το 2015 με τον Γιώργο το Μαυρίδη. Α, και το Ταξιδιώτης, μπράβο. Στο τραγούδι σου ακριβώς, Ταξιδευτής. Ταξιδιώτης, συγγνώμη. Ναι. Δεδομένου ότι ο Μαυρίδης δεν είναι τραγουδιστής, πώς προέκυψε η δικιά συνεργασία, πώς... Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε από το χώρο του τατουάζ. Α. Εγώ δούλευα σε ένα τατουατζίδικο στο πρόκειτα του στούντιο, του Κώστα του Μπαρόνι. Ναι. Και ο Κώστας είναι φίλος με τον Γιώργο. Και μέσω του Κώστα γνώρισα τον Γιώργο. Ο Γιώργος ασχολούνταν, γράφει γενικά, του αρέσει να γράφει κείμενα. Και του λέω, ρε φίλε, γιατί δεν κάνουμε ένα τραγούδι, ξέρω εγώ. Και μου λέει, ωραία, θα σου γράψω ένα κείμενο. Και το κείμενο που έγραψε το πεζό, το έκανα εγώ στίχους. Και το κάναμε τραγούδι και το ερμήνευσε, ας πούμε, δεν το τραγούδισε. Σαν να απαγγέλει πιο πολύ, ναι. Μας είπες για τα τατουάζ που ξεκίνησες να δουλεύεις εκεί. Πόσο σημαντικά είναι τα τατουάζ για σένα στη ζωή σου? Ποιο ήταν το πρώτο τατουάζ και αν θα ήθελες και μελλοντικά να γίνεις ολόκληρος, επειδή μου πάνε μέχρι κάτω τατουάζ? Ναι, αυτός είναι ο στόχος μου. Α, κοίτας να το πας. Ναι, αυτός είναι ο στόχος μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τατουάζ. Για μένα είναι μια ιεροτελεστία. Ναι. Δηλαδή, όταν αισθάνομαι καλά, μερικές φορές έχω πάει και έχω κάνει τατουάζ μόνο και μόνο έτσι για να. Απαρίνω λίγο τον πόνο, να ηρεμήσω. Πολύ περίεργο μου ακούγεται, μάλιστα. Κι όμως. Για πες. Εθίζεσαι μετά από ένα σημείο, σαν τατουάζ. Το πρώτο τατουάζ? Το Pac-Man. Το Pac-Man, ναι, το Pac-Man. Που είναι φαντάζομαι κάπου εδώ πίσω. Ναι. Ήμουν πολύ μικρός. Κάπου το διάβασα και αυτό, ναι. Δεν μπορούσα να κάνω και ντρεπόμουν κιόλας, φοβόμουν. Και το έκανα και πέρα σε ένα
στο πισινό μου βασικά για να. Άρα κάθε τατουάζ, όπως συνήθως κάνουν οι περισσότεροι, έχει για σένα κάποια σημασία, έτσι. Κοίτα, δεν έχουν όλα σημασία. Κάποια μου άρεσαν απλά οι καλλιτέχνες που τη δραματοστηξία, οι artists. Ναι, και τους έδωσα έναν χώρο στο σώμα μου και κάνανε το έργο τους. Μετά από ένα σημείο αυτό γίνεσαι συλλέκτης. Βρίσκεις τους καλλιτέχνες που είναι καλοί. Πώς πηγαίνεις σε μια ωραία συναυλία και ακούς κάποια συγκεκριμένα συγκροτήματα, έτσι ακολουθείς και συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Πάρα πολύ ωραία πάνω. Νομίζω ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι ψάχνουν άτομα τα οποία θέλουν να. Ναι, αυτοί οι καλύτεροι τους είναι. Οι καλύτεροι τους να έχουν ένα μεγάλο δέρμα και χώρο. Με την Έλενα, τώρα που συνεργάζεται, πώς πρέπει τη συνεργασία, πώς γνωριστήκατε δηλαδή. Με την Έλενα γνωριστήκαμε μέσω του Γιάννη Δόξα, του παραγωγού και πνευματικού μπαμπά της. Είχε ακούσει το τραγούδι και του άρεσε, το δώσαμε στην Έλενα και μας πρότεινε να το κάνουμε ντουέτο εκεί στη γέφυρα που στην αναμονή σου να μπαίνω κι εγώ. Το Αν με δεις να κλείσεις, το έγραψες. Το έγραψα εγώ με τον Παύλο, τον Μανώλη και τον Τιβένο. Όταν το έγραψες, σκέφτηκες ότι είναι για ντουέτο ή για να τραγουδήσεις μόνος σου? Όχι, σκέφτηκα ότι έγραψα ένα τραγούδι για μένα. Αυτό. Ναι, ναι. Το πήγα στο στούντιο, το άκουσε ο Παύλος και το αλλοιώσαμε, το αλλάξαμε. Γράψαμε ένα ρεφρέν, γιατί δεν είχε ρεφρέν. Εγώ τότε είχα γράψει για ρεφρέν, είχα άλλους στίχους στο κουπλέ. Ναι. Και για ρεφρέν είχα το σύντα στον ύπνο μου με κύριος να παλεύεις. Αυτό το κάναμε κουπλέ, γράψαμε το Αν με δεις να κλαίω για ρεφρέν και δημιουργήθηκε αυτό. Το τελευταίο τραγούδι, να πάμε έτσι προς το τέλος της συνέντευξης, για ναι, σένα ναι, είναι το Τα καλά παιδιά. Ναι. Ο Αναστάσης είναι καλό παιδί. Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Πες μας λίγο, στίχη μουσική ή καλά στίχη παιδιά. Μουσική, πάλι το ίδιο, arcade. Ναι. Έτσι θα το λέω από εδώ και πέρα για να το μαθαίνει το και ο κόσμος. Ναι. Στίχη μουσική είναι από την arcade, που είναι εγώ, ο Παύλος, ο Γκάμπριελ και ο Ντιβένο. Πολύ ωραία. Είμαστε 4 άτομα. Επόμενα επαγγελματικά σχέδια να μας πεις εδώ το καλοκαίρι. Ξεκινάει από σήμερα η περιοδία μαζί με την Έλενα. Ξεκινάει από σήμερα η περιοδία. Έχουμε στα σκαριά να φτιάξουμε ένα άλμπουμ με 12 τραγούδια. Δώσαμε κάποια τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες που είδη του χώρου. Στον Σαγκριβά, στην Τέμι, στον Βαγγέλη Κακουριώτη. Το οποίο και ακούμε, φαντάζομαι. Τη Δευτέρα θα κυκλοφορεί. Ναι, το όριο κανένα της Τέμι έχει βγει. Ναι. Του Βαγγέλη Κακουριώτη και του Ρουβά δεν έχουν βγει ακόμα. Έχουν κυκλοφορήσει σε κάποια ραδιόφωνα. Τη Δευτέρα νομίζω βγαίνουν σε κυκλοφορία. Πολύ ωραία. Στα ΜΑΤ θα σε δούμε. Ναι, ναι, θα είμαι στα ΜΑΤ. Ωραία. Κάτι άλλο. Στην περιοδία με την Έλενα και από χειμώνα σε κάποιο μαγαζί νυχτερινό. Θα δούμε. Ωραία. Πάνω. Να κλείσουμε. Θα μας πεις και ένα μήνυμα για τον κόσμο που ήρθε εδώ πέρα σήμερα να φαρτίζουμε σήμερα το βράδυ να σας ακούσει. Να περάσουν ωραία. Και αυτό που θέλω εγώ από τον κόσμο είναι να τραγουδήσουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Αυτό. Άρα θα μας ξεσηκώσει, έτσι. Βέβαια. Χαμός θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Και εγώ. Είμαστε καλό καλοκαίρι. Επίσης, κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Και πραγματικά ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά και εσείς. Να είσαι καλά. Και μόνο επιτυχίες για το ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή καλά συνέχεια. Ό,τι καλένα στους εμένα να τα πούν.